Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας, την κυρία Δήμητρα Ρετσινά. Καλησπέρα. Για μια ακόμα εκπομπή. Λοιπόν, όπως προανήγγυλα και στο διαδίκτυο, φίλες και φίλοι και Δήμητρά μου, σήμερα σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπαρμπή. Έναν άνθρωπο που έχει γράψει 180 βιβλία περίπου. Είτε το πιστεύετε είτε όχι. Κάτι περισσότερο από 35.000 σελίδες. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να έχει γράψει ξανά τόσα πολλά. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο. Να υπήρξε ή να υπάρχει. Εγώ προσωπικά τον αποκαλώ δάσκαλε. Λοιπόν, το θέμα μας ποιο θα είναι. Επειδή γνωρίζει πολλά, θα μιλήσουμε για τον μέγιστο των Ελλήνων, τον Μέγα Αλέξανδρο. Πώς πέθανε. Γιατί για μένα, εγώ λέω ότι τον δηλητηρίασαν. Αυτό λένε και οι αρχαίοι ιστορικοί, Δήμητρα. Έτσι. Πού θαύτηκε το κυριότερο μετά από όλα. Και τι μπορεί να έγινε στην Αμφίπολη. Τι μπορεί να έγινε στην Αμφίπολη. Συζητώντας πριν εδώ με την πολύ καλή μου φίλη και συνεργάτη δάμοντα, συμπαρουσιάστρια μου, την κυρία Ρετσινά, της είπα το πιο προφανές και το πιο λογικό. Πρώτον, γιατί δεν καταγράφεται από κανέναν ιστορικό ένα τόσο μεγάλο μνημείο όσο το γήπεδο Καραϊσκάκης ή το γήπεδο της Τούμπας, αν θέλετε. Είναι 4 φορές όσο ο Παρθενώνας και βάλε. Είναι 2 φορές σχεδόν όσο το Stonehenge, για να δώσω περίπου το μέγεθος του μνημείου. Για να καταλάβετε, όσοι 500 μέτρα περίβολος, με τόσο μάρμαρο γύρω γύρω, ένα βουνό μάρμαρο, Δήμητρά μου και φίλες και φίλοι που με ακούτε, ξοδεύτηκε. Είδατε πόσο υπέροχες καριάτιδες βρεθήκαν εκεί. Ήταν οι σφίγγες, ήταν. Δεν μπορεί να έγινε ένα τόσο πανάκριβο μνημείο που στην κορυφή του είχε τον Λέοντα, που σήμερα βρίσκεται στην Εθνική Οδό δίπλα, στην Παλαιά Εθνική Οδό δίπλα, και να παραχώθηκε. Δεν το κάνεις ένα τέτοιο έργο για να το παραχώσεις. Σε καμία των περιπτώσεων. Τι λέει η απλή κοινή λογική λοιπόν. Ο Κάσανδρος ήταν αυτός που δολοφόνησε την γυναίκα του μεγάλου Αλεξάνδρου, τη Ροξάνη, τον γιο του, τον Αλέξανδρο τον Τέταρτο. Προσπάθησε να σκοτώσει και τον άλλο του γιο, τον Ηρακλή, αλλά το σκότωσαν άλλοι εκείνον. Γιατί έκανε 2 παιδιά ο μέγιστος, τον Αλέξανδρο τον Τέταρτο και τον Ηρακλή. Λοιπόν, στο τέλος σκότωσε και την Ολυμπιάδα, την μητέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου, για να μην υπάρχει γραμμή αίματος από τον μέγιστο μετά, για να μην μπορεί να διεκδικήσει κανένας τη θέση του στη Μακεδονία. Όσο ζούσε όμως η Ολυμπιάδα, κοίταξε να εκμεταλλευτεί το όλο γεγονός. Την έβαλε να επιμεληθεί να γίνει αυτός ο τάφος για να έρθει εδώ ο Μέγας Αλέξανδρος. Πίστευε ότι επειδή είναι η μάνα του, θα σεβαστούν την άποψή της. Μόλις θα έφερνε τον μέγιστο της ορό του εκεί και θα έμπαινε μέσα σε αυτό το μνημείο, θα την καθάριζε επί τόπου και αυτό το μνημείο θα γινόταν πόλος έλξης όλων των ανθρώπων της γης και θα ήταν και το κέντρο της αυτοκρατορίας, που θα ήταν μέσα στην επικρατειά του. Αυτό ήταν το σκεπτικό του Κάσανδρου, γι' αυτό και επέτρεψε να γίνει αυτό το μνημείο. Ο Πτολεμαίος όμως είχε άλλη άποψη. Πήρε δια της βίας της ορό όταν ερχόταν προς τα δω και την έθαψε στην Αλεξάνδρεια. Μόλις είδε ο Κάσανδρος και η Ολυμπιάδα τι έγινε αυτό το πράγμα, αυτός ο τάφος λοιπόν είπαν, αφού δεν θαύτηκε ο Μέγας Αλέξανδρος εκεί, δεν αξίζει να θαυτεί κάποιος άλλος εκεί μέσα, και το παράχωσαν. Γι' αυτό κανείς ιστορικός δεν καταγράφει αυτό το τεράστιο και υπέρλαμπρο μνημείο. Ειδικά ο Παυσανίας, ο περιηγητής Σήμητρα, ναι, ο οποίος είναι η χαρά των αρχαιολόγων και χάρη σε αυτόν βρήκανε τόσα και τόσα αρχαιολογικά ευρήματα οι σύγχρονοι αρχαιολόγοι ή αυτοί των 100 τελευταίων ετών, ας το πούμε, δεν αναφέρει ούτε λέξη. Αναφέρει τόσα και τόσα μνημεία εδώ πάνω.
Αφού ήρθε εδώ ο άνθρωπος, αναφέρει τα πάντα. Αναφέρει πάρα πολύ μικρότερα μνημεία από αυτό. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να αγνοήσει ένα τέτοιο μνημείο. Όχι μόνο αυτός, αλλά και οι άλλοι ιστορικοί. Και οι άλλοι ιστορικοί. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Ότι φτιάχτηκε το μνημείο για τον Μέγιστο, αλλά από τη στιγμή που δεν θαύτηκε αυτός εκεί, δεν θα θαυόταν κανένας άλλος. Γι' αυτό και παραχώθηκε ένα τόσο τεράστιο και υπέροχο μνημείο. Δήμητρα, τι έχεις να πεις? Ναι. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Πραγματικά οι παρατηρήσεις του κυρίου Παπαζήση είναι εξαιρετικές. Θεωρώ κι εγώ πως ένα τέτοιο μνημείο, μιας τέτοιας μεγάλης σπουδαιότητας και πολυτελούς κατασκευής, θα πρέπει να προοριζόταν για ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόσωπο, σπουδαίο πρόσωπο. Πολύ πιθανό να ήταν κάποιο μαυσολείο ή κενοτάφιο για τον Μέγα Αλέξανδρο. Η μητέρα του ζούσε την εποχή εκείνη που χρονολογεί το τάφος. Σύμφωνα με τις έρευνες και τα συμπεράσματα της ανασκαφής, ο τάφος χρονολογείται από το 320 έως το 300 π.Χ. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό η Ολυμπιάδα, η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να είχε σκεφτεί να ολοκληρώσει, να δημιουργήσει και να ολοκληρώσει ένα τέτοιο μνημείο για τον πολύ αγαπημένο της γιο. Τώρα να πούμε κάποια πράγματα και για τον ταφικό περίβολο, όπως μας είπε ο κύριος Παπαζήσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο ταφικός περίβολος έχει διάμετρο 158,4 μέτρα. Το ύψος του λιονταριού μαζί με το βάθρο έχει διαστάσεις 15,84 μέτρα. Είναι η ίδια αριθμή. 1, 5, 8, είναι πενταόροφη πολυκατοικία. Και είναι και η ίδια αριθμή, κύριε Παπαζήση. Δηλαδή, είναι πενταόροφη πολυκατοικία. Πάντε το έτσι. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις της κυρίας Περιστέρη και του κυρίου Λεφαντζή, του αρχιτέκτονα που έχει. Που δεν πήγαν πέρα ακόμα μέχρι κάτω, για να ξέρουν πόσο είναι ακριβώς. Ναι. Και θεωρείται λοιπόν το μνημείο αυτό ότι είναι ένα μνημείο γεωμετρίας. Ότι είναι ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό επίτευγμα, τόσο σε ποιότητα όσο και σε μέγεθος. Και μάλιστα σύμφωνα με την ορολογία του αρχιτέκτονα, του κυρίου Λεφαντζή, πρόκειται για αρχιτεκτονικό υβρίδιο, δηλαδή δεν υπάρχει με λίγα λόγια κάτι παρόμοιο. Ακριβώς. Στην περιοχή αυτή και γενικότερα στα Βαλκάνια. Αυτά είχα να πω κι εγώ. Μα σου πω ότι ο τάφος του Φιλίππου είναι πολύ μικρότερος από αυτόν. Έτσι ακριβώς. Για φαντάσου τώρα. Νιώθουμε δέος, για αυτό, για αυτή τη μεγάλη ανακάλυψη και μπράβο στους αρχαιολόγους, στους ανασκαφείς και στους εργάτες που κάνουν αυτή τη δουλειά αυτή τη στιγμή. Ναι, ο αείμνηστος Δημήτρης Λαζαρίδης είχε ξεκινήσει από το 1964 την ανασκαφή στην Αμφίπολη, ξέροντας ότι υπάρχει ένα σπουδαίο μνημείο εδώ. Το 1951 ξεκίνησε αρχικά, ναι, αλλά με το 1964 το πήγε πιο εντατικά. Έτσι, γιατί δεν είχε τη χρηματοδότηση. Σωστά, σωστά. Και φυσικά τότε είχε ανακαλυφθεί ο Λέων της Αμφίπολης. Είχε από πριν, βέβαια, ξέρανε, υπήρχε το ο Λέων. Το ποτάμι μέσα του βρήκαν. Πήγαν να το πάρουν οι ξένοι, αλλά του έπεσε το καράβι μέσα στο ποτάμι και έτσι, δεν μπορούσαν να το βγάλουν με τίποτα και τάφησαν εκεί. Ο αείμνηστος Λαζαρίδης. Και όταν κατέβηκε η στάθμη του ποταμού, το είδαν το λιοντάρι. Έτσι το βρήκανε. Πολύ καλό. Ο αείμνηστος Λαζαρίδης είχε βρει το βάθρο του λιονταριού, δηλαδή ένα τετράγωνο οικοδόμημα, mm-hmm, το οποίο θεωρούσε ότι είναι το ταφικό σήμα. Αυτό τελικά ήταν το βάθρο στο οποίο πατούσε ο Λέων της Αμφίπολης. Η κορυφή του τύμβου. Έτσι ακριβώς. Θα πάρουμε ένα τηλέφωνο τώρα. Το φίλο μας, τον κύριο Μπαρμπή. Αυτό που σας είπα, κυρίες και κύριοι, μάλλον φίλες και φίλοι, εξηγούνται όλα αυτά με βάση την απλή κοινή λογική. Δεν είμαι και εγώ, δεν ξέρω ποιος, να πω ότι έχω πολύ περισσότερο μυαλό από όλους εσάς που με βλέπετε. Καταλάβετε, δεν είμαι κανένας τέτοιος. Απλά βάζω τα πράγματα επειδή είμαι λάτρης της λογικής. Είμαι λάτρης της λογικής, λόγω του ότι θαυμάζω απεριόριστα τον Αριστοτέλη, και λέω ότι τα πάντα έχουν μια εξήγηση. Όλα που έρχονται και εξηγούνται με τη λογική, εξών φυσικά από αυτές τις στιγμές που παρεμβαίνει ο ίδιος ο Θεός. Εκεί καταργείται η ανθρώπινη λογική. Δώστε μας ένα λεπτό και επανερχόμεθα. Ένα λεπτό μόνο θέλουμε. Είμαστε στον αέρα, κύριε Μπαρμπή. Είπα πριν ότι έχετε γράψει
αν δεν απατώ με περίπου 180 βιβλία. Μαζί με τις μεταφράσεις μου φτάνουν τα 196. Τα 94 είναι δικά μου, οι 102 είναι μεταφράσεις από τρεις ξένους. Ο ίδιος σκόπος χρειάζεται για να γράψεις ένα βιβλίο με το να κάνεις μια μετάφραση. Ακούστε, είναι ένα έργο ζωής. Δεν πιστεύω να υπάρχει άλλος Έλληνας να γράψει τόσα βιβλία. Δεν θα μου επιτρέψετε να μην κάνω τέτοιου είδους. Όχι, εγώ το είπα έτσι εγώ. Γιατί σε θεωρώ δάσκαλο γι' αυτό, ξέρεις. Την εκτίμηση που έχω προς το πρόσωπό σου. Έχω ασχοληθεί και στο έργο μου «Πλανήτης των Δούλων», στο δεύτερο μέρος της, υπότιτλος «Η βιαστή της Μακεδονίας». Βεβαιότατα στο δίτομο έργο μου «Μακεδονία ξακουστεί, πιο Ελλάδα και από την Ελλάδα», για το οποίο συμβαίνει να έχω δεχθεί θερμά συγχαρητήρια από τον Παναγιώτατο Άνθιμο, και φυσικά δεν θα ήταν δυνατόν να παραλυφθούν οι Μακεδονομάκοι, αυτοί που κράτησαν όρθια την ελληνικότατη Μακεδονία μας κατά των Κομιτατζίδων, και στους οποίους έχω αφιερώσει το εναρκτήριο λάκτισμα, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, του δίτομου έργου μου «Από τον ουρανό στα Τάρταρα, Ελληνισμός 1900-1999-20ος αιώνας». Για να πούμε τώρα λοιπόν δύο-τρία πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος για τον μέγιστο των Ελλήνων. Ο πολεμιστής λοιπόν, ο εγκρατής, ο συνετός και πανέξυπνος φυσικά, ο Μέγας Αλέξανδρος, τα δύο τελευταία έτη της ζωής του από την ώρα που χάθηκε ο ηφαιστείωνας, έγινε το ακριβώς αντίθετο. Και απειλούσε και σκότωνε όποιον υποψιαζόταν για κάτι το οποίο θα γινόταν εις βάρος του. Όμως δεν είναι το θέμα μας εκεί. Το θέμα είναι ότι επέτρεψε να έρθουν κοντά του οι Χαλδαίοι. Αυτοί που τους θεωρούσε γιατρούς για να τους και σοφούς. Αυτό ήταν ένα από αυτά που δεν έπρεπε να κάνει. Λοιπόν, τώρα εδώ θέλω να πούμε δύο-τρία πράγματα για το πώς πέθανε. Θα μου επιτρέψετε να πάμε πολύ πιο πίσω, γιατί το θέμα μας δεν είναι η αμφισβήτηση της προσωπικότητας. Όχι. Το πώς πέθανε και το πού θαύτηκε είναι το θέμα μας. Αλεξάνδρου, είναι η αμφισβήτηση της ελληνικότητας της Μακεδονίας μας. Και εμένα το ξέρω, είναι άλλο θέμα όμως αυτό, κύριε Παπαζήσι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εδώ τώρα θέλω να μιλήσουμε για το πώς πέθανε και πού τάφηκε. Αυτό είναι το κυριότερο. Αλλά αυτό το είπα ως εισαγωγή για το πώς πέθανε. Αυτοί λοιπόν τον δηλητηρίασαν χρησιμοποιώντας τον Ιόλαο. Μάλιστα ο ίδιος ο Αριανός τα λέει επί λέξη. Και λέει στο τέλος, αυτά σας τα λέω για να μην νομίζετε ότι δεν τα ξέρω. Έτσι δεν είναι? Ξέρετε, θέλετε να αρχίσουμε από το τέλος, αλλά εδώ διαφέρουν οι αντιλήψεις μας. Εγώ δεν θα ήθελα να αρχίσω. Δεν τον δηλητηρίασαν λέτε? Όχι. Πάμε στο τέλος της ζωής του μεγάλου Αλεξάνδρου και αγνοούμε όλα τα άλλα προηγούμενα. Όλοι ξέρουν μέχρι που έφτασε και τι έκανε. Υπάρχουν τρεις εκδοχές, αν θέλετε να πάμε εκεί, δεν έχω αντίρρηση. Για ποιο θέμα? Αλλά πρώτα για τον θάνατο. Μια υποψία που αφορά στον Μίδιο τον Θεσσαλό. Ακριβώς. Ο οποίος υπήρξε ο συνομιλητής του κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, διότι έζησε μέσα σε φοβερό πυρετό και πόνους και υπέφερε αξιολογότατα περίπου επί 10-11 ημέρες, υποψιάστηκε την έλευση του τέλους του. Δεν ήταν σίγουρος για το ποιος θα μπορούσε να είναι ο δηλητηριαστής. Απέκλειε οπωσδήποτε τον μεγάλο δάσκαλό του, τον Αριστοτέλη, τον οποίο είχε πληγώσει διότι είχε διατάξει την εκτέλεση ως υποψήφιο δολοφόνο του κάποιου στενού συγγενούς του. Και βέβαια είναι και αυτό το πρόσωπο το οποίο αναφέρατε, ο οποίος ήταν ενοχός, αλλά ο οποίος, αν ήταν αυτός ο ένοχος, εμένα θα μου επιτρέψετε να έχω εντελώς διαφορετική γνώμη, παραθέτω απλώς τους ενδεχόμενους δολοφόνους. Αυτός ήταν ο ενοχός του Αλεξάνδρου, αν κινήθηκε ύστερα από εντολή του Κασάνδρου. Ακριβώς, ήταν ο νεαρότερος αδερφός του Κασάνδρου ο Ιόλαος. Το ακριβώς έχει σχέση με το αν ρίξουμε σε εκείνον τις υποψίες. Η δική μου άποψη, την οποία παραθέτω με το θάρρος της γνώμης, το οποίο για ορισμένους είναι θράσος και το έχω πληρώσει πάρα πολύ ακριβά,
με διακοπές 5 τηλεοπτικών εκπομπών μου, τις οποίες προσέφερα δωρεάν, και με απειλές εναντίον της ταπεινότητάς μου αλλά και στενών συγγενών μου. Εγώ υποστηρίζω την τρίτη εκδοχή. Ποια είναι η τρίτη εκδοχή, κύριε Μπαρμπή? Η τρίτη εκδοχή αφορά σε αυτόν που αυτοαποκαλείται περιούσιος λαός του Θεού. Τώρα, τι περιούσιος λαός του Θεού είναι εκείνος ο οποίος δεν πρόσφερε τίποτα. Ένα πελώριο μηδενικό στην επιστήμη, στις καλές τέχνες, στη λογοτεχνία, στα θεατρικά είδη, είναι μια άλλη ιστορία. Αφορά λοιπόν εις τους εκλεκτούς εκείνους νομάδας, οι οποίοι εκτελούντες πάντοτε επιταγάς του Θεού των, ο οποίος είχε μόλις 5 ονόματα, πολιορκούσαν και εκπορθούσαν πόλεις, κατέσφαζαν τους πάντες και τα πάντα και τα δίποδα και τα τετράποδα, όπως αναφέρουν τα ιερά βιβλία τους, αυτά που τα έχουν υιοθετήσει κατά καιρούς και τα ιερατεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ανοίγω μια παρένθεση, ο ίδιος είμαι χριστιανός με κεφαλαία όλα τα γράμματα, αλλά μόνον χριστιανός, δεν είμαι Εβραίο χριστιανός. Η τρίτη, κατά την άποψή μου, υποψία βαρύνει αυτό τον εκλεκτό λαό, ο οποίος μισούσε πάντοτε αφάνταστα παν ό,τι ελληνικών. Είναι τους ανάγκες τα Ιεροσόλυμα να τον προσκυνήσουν. Και, αυτό δεν το συγχώρεσαν. Ακριβώς οι ίδιοι υποστηρίζουν. Δεν το συγχώρεσαν. Το αντίθετο υποστηρίζουν. Αλλά είναι μέγα ψεύδος. Οι ίδιοι υποστηρίζουν το αντίθετο. Αλλά βλέπετε, η ιστορία έχει τη δική της φωνή. Και κατά το Σοφοκλή ουδέν έρπει ψεύδος εις γύρας χρόνου. Κατά δε των αντιφώντα κορυφαίων πάντων στην αλήθεια. Κατά την άποψή μου, την οποία επαναλαμβάνω, έχω καταθέσει στο δίτομο έργο. Πώς τεκμηριώνεται, κύριε Μπαρμπή, ένοχη της δηλητηρίασης αυτού του φοβερού, του μεγαλύτερου στρατηλάτου, αλλά και εκπολιτιστού. Ακριβώς. Και εκπολιτιστού όλων των λαών και όλων των εποχών. Γι' αυτό και τον λατρεύουνε, αγαπητέ μου φίλε. Αυτοί που το κατακτήθηκαν από αυτόν τον λατρεύουν αυτή τη στιγμή. Και 22 ημερών. Ήταν αυτός ο δήθεν περιούσιος λαός. Επαναλαμβάνω, μεταξύ των τριών υποψιών, αυτή είναι η δική μου άποψη. Πώς τον δηλητηρίασαν δηλαδή οι Εβραίοι? Και η τελευταία επιθυμία, επειδή διαισθάνεται ή πρόβλεπε, δεν ήταν ανάγκη να είναι μάντης, έβλεπε ότι τον κατέτρεχε ένας συνεχής πυρετός, υπέφερε από ηλίκους και από παρεστήσεις, ήταν να τον ενταφιάσουν στο βασιλικό κημητήριο στις Αιγές, με αλφαγιώτα, της Μακεδονίας. Τώρα, τι ακριβώς συνέβη και τι θα αποκαλύψει το εκπληκτικό, το τονίζω και κυριολεκτό, αυτό ταφικό μνημείο, το οποίο τελεί ακόμα στη διαδικασία της πλήρους αποκάλυψης. Στην Αμφίπολη είναι μια άλλη ιστορία, δεν μπορώ, δεν είμαι μάντης. Ούτε κι εγώ, απλά έδωσα κι εγώ μια λογική εξήγηση στην αρχή της εκπομπής. Οι δύο υποστηριζόμενες όψεις, πείτατε κύριε Παπαζήση, είναι η μία κάποιων οι οποίοι βρίσκονται μακριά από το ανασκαφικό έργο και οι οποίοι ή οι οποίες, διότι συμβαίνει να ανήκουν και στα δύο φύλλα, αποδίδουν στη ρωμαϊκή εποχή, κρίνοντας από το ότι δεν τους πολυάρεσαν οι πτυχώσεις των χιτώνων των Καριάτιδων. Αν έχουν και άλλα επιχειρήματα, οφείλω να ομολογήσω. Καλά, τώρα μην πάμε σε αυτό. Υπάρχει η άλλη απόψη της επικεφαλής του σημερινού ανασκαφικού έργου, η οποία ανάγει στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα, δεδομένου ότι ο Μέγας Αλέξανδρος απεβίωσε το 323, την εποχή κατά την οποία κατασκευάστηκε αυτός καταπληκτικός πράγματι από κάθε άποψη τάφος. Είπα στην αρχή, κύριε Μπαρμπή, ότι είναι ίσα με το γήπεδο Καραϊσκάκης ή ίσα με το γήπεδο της Τούμπας.
για να καταλάβει ο κόσμος το μέγεθος. Δεν μπορεί λοιπόν ένα τέτοιο μνημείο να φτιάχτηκε για να παρακωθεί. Ένα αυτό. Δεκαπλάσιος, υπέρ δεκαπλάσιος από τον τάφο του Φιλίππου. Ακριβώς. Συνεπώς, ή επρόκειτο περί ενός προσώπου το οποίο είχε κατακτήσει στη ζωή του δεκαπλασία δόξα, ή επρόκειτο ενδεχομένως περί ομαδικού τάφου. Όχι, αγαπητέ μου. Φτιάχτηκε μόνο για τον Μέγα Αλέξανδρο και από τη στιγμή που δεν δάφτηκε εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος, είπαν δεν θα δαφτεί κανένας και το παράχωσαν. Συμφωνεί. Έδωσα μια λογική εξήγηση και θέλω να μου πείτε κι εσείς, κύριε Μπαρμπή. Ναι. Να σας πω τι είπα στην αρχή στην εισαγωγή για να με βοηθήσετε κι εσείς. Σας ευχαριστώ, το ακούω. Λοιπόν, είπα ότι ο Κάσανδρος καταρχήν χρησιμοποίησε την Ολυμπιάδα. Πώς? Την μισούσε και τη σκότωσε αργότερα φυσικά. Όπως σκότωσε και τη γυναίκα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τον γιο του. Και το γιο του. Λοιπόν, είπε, ας την να χτίσει αυτό το μνημείο. Ας την να φέρει εδώ τον μέγιστο, γιατί είναι η μάνα του και μπορεί να το σεβαστούν. Και μόλις τον θάψει εκεί μέσα, την καθαρίζω εγώ και εκμεταλλεύομαι πολιτικά όλο το γεγονός. Αφού λοιπόν δεν τα κατάφερε γιατί ο Πτολημαίος δεν τα μασούσε αυτά, είπε, τέλος, αφού δεν μπήκε αυτός μέσα εκεί, δεν μπορεί να μπει κανείς άλλος. Θα είναι η τέλεια βλασφήμια. Και έδωσε εντολή να παρακωθεί. Δεν μπορεί λοιπόν να φτιάξει και ένα τέτοιο μνημείο για να παρακωθεί. Δεν είναι δυνατόν. Θα μου επιτρέψετε. Για δώστε μου εσείς μια άλλη εξήγηση. Να μην είμαι απόλυτος. Όχι, λέω τη δική μου γνώμη, όχι απόλυτα. Σε έπεα πτερόεντα μεταβιβαζόμενα από γενιά σε γενιά. Υπάρχει μόνον ένα γραπτό κείμενο του ιδίου του Πτολεμαίου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι άρπαξε καθοδόν, δηλαδή επρόκειτο περί κοινής ληστείας, τη σωρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία κατά την τελευταία προσωπική του επιθυμία μετεφέρετο προς ενταφιασμόν στο βασιλικό κημητήριο της ελληνικότατης, οφείλω να το επαναλάβω για χιλιοστή φορά, Μακεδονίας μας. Εγώ γι' αυτό θα ήθελα να ξεκινούσαμε από εκεί, αλλά σέβομαι. Έχουμε μόνο μία ώρα, γι' αυτό δεν μας κάνει. Αλλά τίποτα δεν μας εμποδίζει να επανέλθουμε. Έχουμε μόνο μία ώρα. Έχει να πάρει γι' αυτό. Οι Αιγυπτοσκοπιανοί. Ναι, διεκδικούν τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Διεκδικούν τη Μακεδονία. Ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρξε ένας από τους Μακεδόνες βασιλείς. Ο ενδοξότερος. Βεβαιότατα. Αυτός ο οποίος δρομολόγησε την έφοδό του κατά της αυτοκρατορίας των Μίδων, εφαρμόζοντας την τακτική «καλύτερα άμυνα είναι η επίθεση», με περίπου 35.000 πεζούς και υπείς, αλλά συνοδευόμενος από 324 λογίους καλλιτέχνες, τραγωδούς και φιλολόγους, και αυτό σημαίνει αυτό που λέει ο Παριανός, ότι η επιθυμία του ήταν να μεταφέρει το σπουδαίο ελληνικό πνεύμα στα πέρατα της γης. Φυσικά. Φυσικά, γι' αυτό και όσοι κατακτήθηκαν από αυτό ακόμα τον έχουν σαν Θεό. Δεν δέχομαι ότι έχουν κάποια αξία αυτά που καταθέτουν κάποιοι Κέσαρες της Ρώμης, ότι δηλαδή προσκύνησαν. Μισό λεπτό, δεν τα καταθέτουν μόνο αυτοί. Αλεξάνδρου στην Αίγυπτο, διότι προσκύνησαν κάποια μούμια και διότι ασφαλώς δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζουν φυσιογνωμικά ποιος ήταν ο ταρχευμένος εκεί. Αν θέλετε, η ταπεινή μου γνώμη είναι η εξής. Από τη στιγμή που είχε εκφράσει, και όλοι ασφαλώς συμμορφώθηκαν με αυτό, την επιθυμία του ενταφιασμού του στην Πατρόαγη, στη Μητρόαγη, δεν, κατά τη γνώμη μου, δεν θα ήταν δυνατόν αυτός ή η πανέξυπνη Ολυμπιάδα να μην είχαν λάβει μέτρα προστασίας της σωρού. Δηλαδή, σίγουρα θα είχαν λάβει κάποια μέτρα, αλλά ο Πτολεμαίος δεν ήταν από αυτούς που τα έτρωγε αυτά. Δεν το ξέρω. Ήξερε ότι όπου θα βρίσκεται η σωρός θα είναι και το κέντρο της αυτοκρατορίας. Σας, εγώ διαφωνώ με την. Δώστε μου ένα λεπτό. Και τη σουβλατζή. Κύριε Μπαρμπή, δώστε μου ένα λεπτό. Λέω ότι ο ίδιος θα είχε δώσει εντολή η σωρός του να μεταφερθεί με άλλη άμαξα και όχι με την κυρίως βασιλική, και να μην φέρει τα ενδύματα, αν θέλετε, ή το βασιλικό σάβανο. Αυτό που μπορεί και να έγινε, δεν το αποκλείουμε. Ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που σέβονται
και υπολείπτονται τις άλλες απόψεις. Κύριε Μπαρμπή, λοιπόν, ο Ζινόβιος στο έργο του «Η Μακεδονία», ο Διόδωρος στο έργο του «Ιστορική Βιβλιοθήκη», ο Δίων ο Κάσιος στο έργο του «Ρωμαϊκή Ιστορία», ο Παυσανίας στο έργο του «Περιηγήσεις», ο Πλούτραχος στο έργο του «Αλέξανδρος», ο Στράβων στα γεωγραφικά, ο Ελιανός. Και άλλοι καταγράφουν, για το που καταγράφουν ότι 5 αυτοκράτορες, ο Οκταβιανός, ο Ιούλιος Κέσαρας, ο Καλιγούρας, ο Σεπτήμιος Σέβηρος και ο Καρακάλας πήγαν στην Αλεξάνδρεια και προσκύνησαν τη σωρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Προκύπτει ότι όντως προσκύνησαν τη σωρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αίγυπτο. Αυτοί το λένε αυτό, δεν το λέω εγώ. Είναι επιθυμία. Από πού προκύπτει ότι όντως την προσκύνησαν? Λέω ότι λένε αυτοί οι ιστορικοί. Η ιστορική της εποχής εκείνης λέει αυτό το πράγμα. Μα λένε ότι προσκύνησαν. Δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο, κύριε Παπαζής. Πώς δηλαδή? Δεν έχουμε φωτογραφίες, η αλήθεια είναι. Δεν έχουμε φωτογραφίες, η αλήθεια είναι. Μα λοιπόν, από πού προκύπτει ότι αυτοί το ισχυρίστηκαν, είχαν λόγους να το κάνουν, διότι θεωρείται ενανθρωπίσας θεός ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Ναι, μπορεί οι ίδιοι αυτοκράτορες να το ισχυρίστηκαν. Αλλά το καταγράφουν ιστορικοί πάρα πολύ. Αυτό λέω. Ακόμα και σύγχρονοι λόγοι και ιστορικοί. Επομένως είχαν κάθε λόγο οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες να ισχυρίζονται, επαναλαμβάνω, να ισχυρίζονται ότι προσκύνησαν την τρόνο του. Κύριε Μπαρμπή, αυτοί που ανέφερα δεν είναι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Δεν έχει πει τίποτα στην Αίγυπτο. Η κυρία Σουβλατζή ισχυρίζεται. Αφήστε την κυρία Σουβλατζή, Έλληνες παράγοντες. Και δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω τα λόγια της. Όμως δεν κατέληξαν πουθενά οι έρευνες της. Ας έχουμε λίγη υπομονή να δούμε τι θα βγει και από τις εργασίες του τάφου της Αμφίπολης. Αγαπητέ μου, εγώ είπα, όχι τι λένε, τι λέγανε οι ίδιοι αυτοκράτορες. Τι είπαν αυτοί οι ιστορικοί που ανέφερα. Αυτοί οι ιστορικοί που ανέφερα λένε όλοι τους ότι ο τάδε και ο τάδε αυτοκράτορας προσκύνησαν τη σωρό του Μεγίστου στην Αλεξάνδρεια, στο ναό του Διός. Επαναλαμβάνω, αλλά αυτό δεν σημαίνει, δεν αποτελεί απόδειξη ότι όντως αυτό που προσκύνησαν ήταν η σωρός του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αν το πάμε έτσι, ναι. Αν το πάμε έτσι, αλλάζει όλο το θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι και η κυρία Ρετσινά που είναι δίπλα μου, η φιλόλογος, η συμπαρουσιάστριά μου. Καλησπέρα κύριε Μπαρμπή. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να είστε παρέα μας και να έχουμε αυτή την όμορφη συζήτηση. Πραγματικά υπάρχει μια άποψη που θέλει τη σωρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου να έχει μεταφερθεί κρυφά στη Μακεδονία από τον Πτολεμαίο τον Σωτήρα και αργότερα ο Πτολεμαίος ο Φιλάδελφος ισχυρίστηκε ότι έχει το λείψανο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το έχει θάψει στην Αλεξάνδρεια ακριβώς για να δώσει κύρος, να προσδώσει κύρος στη βασιλεία του, στην ηγεμονία του. Εδώ βέβαια αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ... Όπως ορθότατα είπα τότε στην αρχή, είναι άποψη, είναι εκδοχή. Έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα το βέβαιο. Εκείνο βέβαιο που πιθανολογώ είναι ότι ή ο ίδιος ή η πανέξυπνη μητέρα του, η οποία του είχε αποδείξει επανειλημμένα, θα είχαν λάβει κάποια μέτρα προστασίας της σωρού του, η οποία τα ταρυχευμένη μεταφορόταν με μια απλή άμαξα από εκεί που Σοβενεφράτη στην Πατρόαγη. Αυτό λέει η λογική. Σωστά. Τώρα ας αφήσουμε, γίνονται εργασίες ακόμα. Γιατί πρέπει εργασίες να σπέβδουμε να υιοθετήσουμε. Όχι, λέμε, εμείς λέμε τι λένε οι αρχαίοι ιστορικοί, για Μπαρμπή. Εγώ πάντως πρέπει να ομολογήσω και όλοι οι Έλληνες βέβαια, είμαστε εντυπωσιασμένοι από τα ευρήματα της ανασκαφής, η οποία συνεχίζεται, έχουμε πολλά να δούμε ακόμη και αυτά και τα οποία έχουν ήδη ανακαλύψει οι αρχαιολόγοι είναι πάρα πολύ σπουδαία. Αρχή, ότι το μείζον θέμα δεν είναι που έχει ενταφιαστεί ενδεχομένως ή που μεταφέρθηκε η σωρός του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι. Το μεγάλο θέμα για την Ελλάδα μας είναι ο ισχυρισμός των Αιγυπτοσκοπιανών ότι η Μακεδονία είναι δικό τους έδαφος, ότι οι ίδιοι είναι Μακεδόνες. Και περίμενα πραγματικά αυτή η εκπομπή να αφιερωθεί σε αυτό το θέμα. Αγαπητέ μου, είπα λέω λόγω της Αμφιπόλεως και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είπαμε να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή. Εγώ αγαπητέ μου, ξέρετε τι θα έκανα? Θα έστελνα σε κάθε παγκόσμιο μέσο μαζικής ενημερώσεως τις δηλώσεις του Μπλικόροφ,
που είχε πει ότι εμείς είμαστε Σλάβοι και δεν έχουμε καμία σχέση με τους Μακεδόνες και τον Μεγαλέξανδρο. Όχι, αυτό, ναι. Τον Γλυκόροφ δεν τον θυμάστε. Αν δεν είναι έτσι, είναι Γρηγορόπουλος. Αυτός είναι, που ανήκει, ίδρυσε αυτό ανήκει, το κρατήδιο, λέω. Ανήκει στους γέννης Σάρους. Το ξέρω. Και ο Γκροεύσκι είναι Ευρώλιος το επίθετό του. Και ο παππούς του σκοτώθηκε πάνω στην Αλβανία για την Ελλάδα. Αλλά λέω ότι εγώ θα έπαιρνα τις δηλώσεις του πρώτου αρχηγού αυτού του κρατηδίου, του κυρίου Γρηγόροφ, και θα έλεγα: ορίστε κύριε, τι λένε οι ίδιοι. Και αφήστε αυτόν τον παρανοϊκό, τι λέει εδώ πέρα. Γιατί να ξεκινήσουμε από εκεί, αγαπητέ μου φίλε. Έτσι τόσο εύκολα λύνεστε και προβλήματα. Τόσο εύκολα. Και όχι από τη δημοσκόπηση, η οποία έγινε στο βασίλειο της Νότιο-Σλαβίας, όπως ονομάστηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και η οποία κατέδειξε σε ποσοστά, τα έχω αν θέλετε, ναι, όλες τις άλλες γλώσσες, αλλά δεν υπάρχει ούτε 0,000 ανύπαρκτης μακεδονικής γλώσσας, την οποία ξαφνικά ανακάλυψε ο Σλάβος Κάρολι Βοητήλα, βεβαιότατα ένας από τους διαβόητα γνωστούς πάπες της Ρώμης, για να τελέσει παρακαλώ ψαλμωδία και τελετουργία σε ανύπαρκτη γλώσσα. Και αυτή η δημοσκόπηση έγινε το 1921, όταν η περιοχή και ως τις 2 Αυγούστου του 1944 ονομαζόταν Βαρντάρσκα Πανοβίνα. Βαρδαρία, ναι. Σας πληροφορώ ότι έχω χάρτη του γαλλικού προξενείου του 1780 που αυτή την περιοχή τη λέει Δαρδανία. Συμφωνώ, είναι πολύ παλαιότερη η ονομασία, αλλά αυτή η δημοσκόπηση, δεν ξέρω, ίσως τα νούμερα κουράζουν, αλλά αυτά αποτελούν αλήθεια. Οι αριθμοί αποδεικνύουν τα πάντα. Λοιπόν, εάν θέλετε ή εσείς ή κρίνετε ότι θα το ήθελαν οι ακροατές σας, είμαι πρόθυμος αυτή τη στιγμή να αναφέρω σε 12 εκατομμύρια 17.000 κατοίκους που είχε τότε το βασίλειο της Νότιος Σλαβίας, τι αντιπροσώπευε η κάθε γλώσσα. Το θέλετε? Ας κάνουμε μια παρένθεση να μας το πείτε και μετά θα πω και εγώ κάτι που έχω στο νου μου. 40,2% σερβικά, 30,3% κροατικά, 8,5% σλοβενικά, 1,5% σλοβενικές διαλέκτους, 4,3% γερμανικά, 3,9% ουγγρικά, 3,7% αλβανικά, 1,9% ρουμανικά, 1,3% τουρκικά, 0,1% ιταλικά, 0,4% άλλες διαλέκτους, χωρίς πουθενά να κατονομάζεται έστω και ένα στο ένα εκατομμύριο μακεδονική γλώσσα. Αφού δεν υπήρχε. Και κανένας τουρίστας, κανένας περιηγητής, ως τις 2 Αυγούστου του 44, που τα δύο μεγαλοκαθάρματα και σφαγής εβραϊκών ριζών και οι δύο, ο Ιωσήφ Μπρόζ Τίτο και ο Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Τζουγκασβίλη, κατά τα Γεωργιανά γιος Εβραίων Στάλιν, συνύψαν τη γνωστότατη συμφωνία με την οποία διαχώρισαν σκοπίμως τη Γιουγκοσλαβία σε 6 επιμέρους κρατήδια, μόνο και μόνο για να προσδώσουν σε ένα από αυτά το όνομα Μακεδονία. Διότι η Άρκτος, όπως ξέρετε, η Ρωσική, και όταν ήταν λευκή, και όταν το 17 και ως το 90 περίπου έγινε ερυθρά, είχε ως ακραία επιθυμία της την έξοδο στο Αιγαίο. Επομένως η χάλκευση ενός κρατηδίου με το όνομα Μακεδονία τους ενδιέφερε απολύτως, διότι θα τους διευκόλυνε για αυτή την έξοδο. Και γι' αυτό αναγκάστηκε, αυτό νομίζω ότι δεν είναι γνωστό, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Έντουαρτ Στετίνιους, θέλετε να το αναφέρουμε? Πες το ότι έχετε να πείτε και εγώ θα πάω πάλι πίσω στο θέμα μας μετά. Δεν μπορώ να σου πω αλίμονο. Πες το κύριε Μπαρμπή, πες το αγαπητέ μου, πες το. Ακούστε σας παρακαλώ πολύ. Εγώ το ξέρω, πες το να το ακούσει το κόσμο. Οι μεταγενέστεροι, ο Ίγκλμπεργκερ και οι άλλοι, ο βαρελάνθρωπος. Ακούστε, με την εγκύκλειό του 86-80-14, κάθετος 26, κάθετος 121-19-44, της 12ης Ιανουαρίου του 45, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Δεν είχε ακόμα αρχίσει η σιωνιστοποίηση
η άκρα κατάκτηση δια του εβραϊκού λόμπι των Ηνωμένων Πολιτειών. Επισήρω έγραφε την προσοχή όλων των πρεσβειών και προξενιών. Το μεταφράζω σε δημοτική. Στις προπαγκανδιστικές δηλώσεις και ισχυρισμούς που προέρχονται από την τιτοϊκή Ιουγκοσλαβία, οι οποίοι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι, αστήρικτοι και επιθετικοί εις βάρος της Ελλάδος. Και απαγορεύω, ακούστε, Υπουργός Εξωτερικών στους πρέσβεις και στους προξένους, απαγορεύω τη χρήση του όρου Μακεδονία σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εκτός από το γνωστό με το όνομα αυτό γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδος. Αυτός πολύ σωστά τα έλεγε. Να τα πείτε αυτά στον κύριο Βενιζέλο που αναγνώρισε το Σκόπιο Μακεδονία πρόσφατα. Όχι αγαπητέ μου φίλε, θα τα πω και πριν σε κάποιον άλλον, ο οποίος έλεγε, ποιος θα θυμάται το όνομα Μακεδονία. Ναι. Ο έξω από εδώ, ναι. Εγώ είμαι ο έξω από εδώ, ξέρω. Αγαπητέ μου φίλε, και λατρεύω την αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα, δεν με ενδιαφέρουν οι πολιτικές παρατάξεις. Αλλά εκείνη η δήλωση, ποιος θα θυμάται τη λέξη Μακεδονία μετά από 10 χρόνια. Πώς δεν τράπηκε που το... Για μένα κύριε Παπαζήση, ήταν ένα εγχειρίδιο που μπήχθηκε στην καρδιά μου. Πώς δεν τράπηκε που το είπε, ο έξω από εδώ, πώς δεν τράπηκε που το είπε αυτός ο άνθρωπος. Και όμως το είπε. Και ξέρετε τι ερμηνεία δίνει τώρα μετά από σχεδόν 25 χρόνια. Ναι, γιατί ζει ακόμα βρε. Το είπε με ύφος χιούμορ. Τώρα χιούμορ κύριε Παπαζήση. Γίνονται με αυτά τα πράγματα χιούμορ, σε βρικόλακα, γίνονται. Εθνικά θέματα. Που δεν τον θέλει ούτε ο χάρος. Άρα το τώρα κύριε, μη μου το θυμίζεις και συγχύζομαι. Ξέρετε ποιος έγραφε. Κάθε τώρα μη γελάει και η κυρία Ριτσινά εδώ γιατί τον είπα βρικόλακα. Ξέρετε ποιο έσπευσε πρώτο να αναγνωρίσει τη Μακεδονία. Το Βατικανό. Το Βατικανό. Το Βατικανό βεβαίως. Το φιλαράκι του Βαρθολομαίου ο Πάπας Ιωάννης ο Παύλος. Α βεβαίως. Ναι. Για να ακολουθήσει η διεθνής μαφία των ναρκωτικών. Διότι είναι το μόνο κράτος το οποίο παρασκευάζεται κοκαίνη. Ακριβώς. Περίπου επισήμως. Μέσα στην Ευρώπη, κοντά από το κέντρο της Ευρώπης. Α, μπράβο. Για να ακολουθήσουν κατά πόδας η εκλεκτή μας Βουλγαρία. Βεβαιότατα. Οι Ρώσοι. Θα ακούστε. Κατά σειράν, χρονολογική. Η Τουρκία με τον νέο Σουλτάνο της. Φαντάζομαι θα τον γνωρίζει. Βέβαια. Α, μπράβο. Ερντογάν ο πρώτος. Έχεις ωραίο λόγο, σ' αγαπώ πολύ. Σ' αγαπώ πολύ, το ξέρεις δάσκαλε. Ακολουθεί, ακούστε σας παρακαλώ, τότε δεν υπήρχε Μέρκελ, υπήρχε όμως ο Γκένσερ. Hans Dietrich Genscher. Η Γερμανία. Και βεβαιότατα ένας μέγας μπέκρας. Ο Γκέλτσιν. Α, μπράβο, ο επόμενος. Και φυσικά ο βαρελάνθρωπος, ο Ιγκλμπέργκερ. Της σιωνιστικής τότε Αμερικής, ξέρετε κάποιος εκδότης εκεί δικό σας που είχε το θράσος βέβαια να εκδώσει το βιβλίο μου «Η Εβραϊκή Αμερική και η Σιωνιστική Απειλή», δεν υπέστη πολλά πράγματα, έναν απλό εμπρισμό του καταστήματός του. Ακριβώς. Και βέβαια ακολούθησε ο κύριος Ονίλ και ο κύριος Χοκ, ξέρετε αυτοί οι μεγάλοι. Να βάλω τρεις τελίτσες από καλύτερα, την καλύτερα, ναι. Άνδρες. Άνδρες. Σε εισαγωγικά. Του Ηνωμένου Βασιλείου. Γελάτε. Τώρα όχι και άνδρες αυτοί. Έλα μην τρελαθώ. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να γυρίσουμε λίγο πίσω στην κουβέντα μας. Πέστε μου. Συμφωνήσαμε και οι δύο ότι τον μέγιστο τον δηλητηρίασαν. Τώρα ως προς το θέμα του ποιος ή ποιοι. Ο Ιώρος κατ' εντολή του Κασάνδρου. Εντάξει, αυτή είναι μία από τον οποίον παρακίνησαν και προστάτευσαν οι Χαλδαίοι Εβραίοι. Υπάρχει μία. Να τα λέμε αυτά. Η μία δευτέρα εκδοχή η οποία το αποδίδει στο Διόδιο το Θεσσαλό, ο οποίος ήταν εξαιρετικά εύγλωτος και με τον οποίο είχε περάσει τις τελευταίες. Δηλαδή λέμε ποιοι είχαν τη δυνατότητα, ναι, αν ήθελαν να το κάνουν. Και η τρίτη εκδοχή αφορά σε αυτούς τους εκλεκτούς και περιούσιους του Ελοχήμ ή Αδονάη ή Γιαχβέ ή Ιεχωβά
ξέρετε, έχουμε καμιά σαρανταριά ονόματα είναι και διαλέγουμε, αλλά βλέπετε ένα εξ αυτών, το ακούμε και στις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Το Αδωναή. Σαββαόθ. Α, το Σαββαόθ, ναι. Ναι. Έχουν μείνει κάποια. Ακούστε, κύριε Παπαζήση. Αγαπητέ μου, θα το κάνουμε μια εκπομπή αυτό το θέμα. Όχι, ακούστε σας παρακαλώ. Γιατί έχω διαβάσει το βιβλίο σε Ελληνισμός και Χριστιανισμός και λες πολύ σημαντικά πράγματα εκεί. Ακούστε σας παρακαλώ και πρέπει να το ακούσουν και όσοι μας κάνουν την τιμή και μας ακρόονται. Για μένα η Χαλκιδική είναι αναπόσπαστο τμήμα της Μακεδονίας μας, την οποία θεωρώ ως ένα ενιαίο σύνολο και με τη Θράκη. Λοιπόν, κατά τους ισχυρισμούς της Τανάχ, αυτήν που ονόμασε ο Παύλος, ο δίθεν μαθητής Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή ο Θεός κατέβηκε και έκανε συμφωνία με ένα συγκεκριμένο λαό, και αυτός ο λαός δεν ήταν οι Έλληνες που δημιούργησαν 5 Αιγαϊκούς πολιτισμούς, ήταν οι άρπαγες νομάδες της Ερυθράς Θαλάσσης. Λοιπόν, αν προσθέσετε αυτούς που φέρονται εκεί ότι προήλθαν από τους πρωτοπλάστους, έχουμε 5.750 χρόνια. Ο Άρης Πουλιανός, τον οποίο εφρόντισε η Ελλάς να εξορίσει στη Νέα Υόρκη, με το πρώτο του έβριμα στη σπηλιά των Πρεταλώνων τοποθέτησε την ύπαρξη Homo erectus. 11 εκατομμύρια. Όχι, μια στιγμή. Είχα την τύχη και την τιμή. Το έβριμα. Τις δύο νεκροκεφαλές, 800.000 χρόνια. Άκουσε με. Το δεύτερο έβριμα του είναι στη Νέα Τρίγλια. Ακριβώς. Ωραία. Σε αυτό η εδώ του Δημοκρίτου με τον Άνθρακα 14 απέδωσαν ηλικία 7,5 εκατομμυρίων ετών και στεναχωρήθηκαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν μπορούσαν να συνέλθουν από τη στεναχώρια τους. Ευτυχώς κάποιος από εκεί, παλαιός μου υπότροφος, διότι είχα την τιμή να υπηρετήσω, να διακονήσω αυτό το κράτος ως Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ήκουσε τη συμβουλή μου και στάλει στο Κιώτο της Ιαπωνίας, το οποίο και διαπίστωσε ότι στην Ελλάδα μας, στην Ελλάδα μας, στη Μακεδονία μας, ζούσε όρθιος άνθρωπος, Homo erectus, όχι ανθρωποποιητικός, αυτό που είπατε, 11 εκατομμύρια χρόνια προ Χριστού. Είχα την τύχη και την τιμή να κατεβώ πρώτος κάτω στα εργαστήρια εκεί πέρα που έχει το ιστορικού παλαιοανθρωπολογικού ινστιτούτου που έχει κάνει, και να πάρω με την κάμερα αυτά τα οστά πρώτος. Πριν 5 χρόνια. Ένα απολυθωμένο γόνατο το δεύτερο. Ναι. Και όταν τον έφερα στην τηλεόραση, στην Εγνατία τηλεόραση, υπάρχει αυτή η εκπομπή στο διαδίκτυο, του λέω, κύριε Πουλιανέ, ήταν όρθιος άνθρωπος όπως εμείς. Ναι, τέλος. Ναι, ναι, πέραν, τέλος. Πέραν των απόψεων του ίδιου. Πέραν αυτού, είπε και κάτι πολύ ωραίο. Και αυτός και ο κύριος ο Τριανταφυλλίδης ο γενετιστής. Μήπως τελικά λέει ο πίθηκος καταργείται από τον άνθρωπο. Και όχι ο άνθρωπος από τον πίθηκο. Αλλά παρεκκλίναμε του θέματος τώρα εδώ. Όχι, όχι. Ήταν πολύ ωραία η ερώτησή σας. Αυτό είπανε και οι δυο. Μήπως τελικά λέει ο πίθηκος κατάγεται από τον Έλληνα. Αλλά αυτόν και τον... όχι ο άνθρωπος από τον πίθηκο. Αυτόν τον άνθρωπο, τον Άρη Πουλιανό, τον κυνήγησαν πολύ άσχημα, τα ξέρω. Ρώτησε η Ελλάς να τον περίπου να τον εξορίσει. Αγαπητέ μου, μου είπε ξεκάθαρα ότι όταν τον διώξαν από εκεί, από το Σπύριο των Πετραλώνων, αφαίρεσαν εκατοντάδες ευρήματα, τα οποία δεν ξέρει κανείς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, γιατί όταν γύρισε δεν τα βρήκε. Άστο, είναι μεγάλο θέμα αυτό τώρα, θα τελειώσουμε με τον χρόνο μας. Που υπάρχει αυτή τη στιγμή έξω από το σπήλαιο έχει, πώς να πω, διαφθείρει και αυτή την αλήθεια. Ομιλεί για 300.000, ενώ είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι επρόκειτο για 800.000. Και μάλιστα αυτή που πρωτοστάτησε για να τον σουτάρουν από εκεί πέρα ήταν η Μελίνα Μερκούρη, υπουργός πολιτισμού. Και μόλις κατάφεραν και τον διώξαν από εκεί πέρα, έφυγε από εκεί πράγμα και πράγμα στο εξωτερικό και κανείς δεν ξέρει που πήγαν αυτά όλα. Η σύζυγος του Εβραίου, του Ντασέν. Αλλά ξέρετε. Έτσι, για να ξέρουμε πέραν, για ποια μιλάμε. Του Μακεδνού έθνους. Εδώ θα τα λέμε όλα. Του Ηροδότου. Πέραν του εστίμουν μεν ουν Ελλάς και η Μακεδονία του Στράβωνος. Πέραν της Οδυσσίας του Ομήρου, όπου πρωτοαναφέρεται, παρακαλώ πολύ, αυτά πρέπει να γίνουν γνωστά, η λέξη Μακεδνός, δηλαδή ο ψηλός, άνθρωπος, ο μακρύς, ο λιγερός.
όπως πολύ σωστά επισημάνατε, για την ελληνικότητα ομιλούν πέραν του Ηροδότου, Ισιώδου, Στράβωνος και ο Πολύβιος, ο Ισοκράτης, ο Θουκυδίδης, ο Πλούταρχος, ο Αριανός, αλλά και η Φίλων και η Ιώσυπος από τους Εβραίους. Βέβαια. Και ο Τίτος Λίβιος από τους Ρωμαίους. Και ο Ηλιανός και άλλοι. Α, και πώς επετράπηκε στον βασιλέα Αλέξανδρο τον Πρώτο η συμμετοχή ως στους Ολυμπιακούς Αγώνες, βέβαια. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 486 π.Χ. Αν δεν ήταν Έλληνας, πώς το επέτρεψαν. Εθεωρείται ότι κατήγετο από τους Τιμενίδες του Άργους, οι οποίοι και ήσαν απόγονοι του Ηρακλέως. Ναι, αλλά εδώ είναι το μέγα θέμα και γι' αυτό δεν ξέρετε πόσο με συγκίνησαν τα συγχαρητήρια του Παναγιωτάτου Ανθίμου, τον οποίο εγνώριζα από παλαιότερα όταν ήταν Μητροπολίτης στην Αλεξανδρούπολη. Διότι πράγματι αυτό το δίτομο έργο μου, φίλτατε κύριε Παπαζήση, μου κατανάλωσε μία ολόκληρη τριετία. Αλλά χαίρομαι γιατί πιστεύω ότι κατόρθωσα να αποδείξω πέραν πάσης αμφιβολίας, επικαλούμενος και κάποιο κείμενο που μου είχε δώσει ο αείμνηστος Ανδρόνικος για να το εντάξω σε ένα μελλοντικό βιβλίο μου, αλλά και με πρόλογο της καθηγητρίας Νιστανοπούλου Τενεκίδου, την οποία είχα Πελεκίδου, συγγνώμη, την οποία είχα υπότροφο στο ΙΚΙ, έπρεπε όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί οι οποίοι είχαν γενουσιουργό αιτία τη συμφωνία Ιωσήφ Μπρος και Ιωσήφ Ισαριώνοβ Τζουγκασβίλη της 2ης Αυγούστου του 1944 να κονιορτοποιηθούν. Έπρεπε, αλλά ποιος? Πάμε λίγο τώρα σε κάτι άλλο. Το τόλμησα και πιστεύω ότι αυτό το δίτομο έργο μου είναι ολοκληρωμένο. Άλλωστε ο Δεν διαφωνώ, εσείς έχετε καθαρή φωνή και τεκμηριωμένη. Ο Ανδρόνικος. Άλλοι έχουν άλλες τις απόψεις. Αυτοί που διοικούν έχουν άλλες απόψεις. Έχει καταρτήσει έναν πίνακα, δεν ξέρω αν είναι γνωστό, ο οποίος περιλαμβάνει 75 ονόματα τα οποία χρησιμοποιούνται στη Μακεδονία όπως και σε όλη την, την υπόλοιπη Ελλάδα. Ποιο Ελλάδα, η Μακεδονία και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Συμφωνώ απολύτως και τα λες εσύ που δεν είσαι Μακεδόνας. Η γλώσσα των αρχαίων Μακεδόνων, την οποία αυτήν επέβαλε στους Πέρσες ο μεγάλος Αλεξάνδρος. Την ελληνική γλώσσα επέβαλε και αυτήν ακριβώς χρησιμοποιούσαν και οι Μακεδόνες. Και ακριβώς, τα ονόματα κύριε, των μηνών Μπαρμπή, και των εορτών, επιτρέπετε... αυτά δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Έτσι, και όπως επίσης, κύριε Μπαρμπή, Μακεδονία, μας, να κάνουμε... μας έζησαν επιφανείς Έλληνες λόγοι, ποιητές και καλλιτέχνες. Μα υπήρχε ταυτό της θρησκείας. Επίστευαν ότι ο Δίας και οι υπόλοιποι ζούσαν στον Όλυμπο, τον οποίο μάλιστα χαρακτηρίζουν και μακεδονικό νόρος. Και δεν έχουν αδειξει... Μα γεωγραφικά Όλυμπος ανήκει στη Μακεδονία. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο, αγαπητέ μου φίλε. Η εκστρατεία στην Τρία έγινε το 1184 π.Χ. Να το επαναλάβω. Όχι, δεν έγινε τότε. 1184 π.Χ. Όχι, πολύ πολύ πιο πίσω έγινε. Λάθος, πολύ πολύ πιο πίσω έγινε. Μιλάμε για την εκστρατεία του Στόλου. Και, για τον Αγαμέμνονα, δεν λέτε. Στα 1186 σκάφη μετήχαν 40 των Μαγνήτων, οι οποίοι ήταν το ένα τμήμα του Μακεδνού έθνους, το άλλο τμήμα ήταν η Δωρής. Επομένως φτάνουμε πλέον στον Όμηρο. Συμφωνώ. Ο δε πρώτος βασιλεύς, ο Περδίκας, ο επισήμος, στον 7ο αιώνα π.Χ. Και να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο ίσως στο πλατή κοινό δεν είναι πολύ γνωστό. Οι πρώτοι Σλάβοι στη νότια εσχατιά της Ευρώπης εμφανίστηκαν, παρακαλώ, τον 6ο και 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Αφού το έχει ο Γλυκόροφ αυτό. Χριστόν. Και ο Γλυκόροφ ο ίδιος δεν το είπε. Με τον Ούγκρον. Μα το παραδέχτηκε ο αρχηγός τους, ο Γλυκόροφ. Τι χρειάζεται έχουμε άλλων αποδείξεων. Αγαπητέ μου, λοιπόν, θέλω τώρα να σου πω κάτι και να μου πεις την άποψή σου. Όπως είπαμε πριν, σύμφωνα με τους αρχαίους ιστορικούς, θα ξαναπώ λίγο τα ονόματα.
Ζινόβιο, Διόδωρο, Δίον Ακάσιο, Παυσανία, Πλούταρχο, Στράβωνα, Ηλιανό, Αριανό, Κούρτιο Ρούφου και άλλους, πέντε αυτοκράτορες συνδρόμοι, αυτοί που προαναφέραμε, άσε τι λένε οι ίδιοι αυτοκράτορες, τι λένε αυτοί οι ιστορικοί, επισκέφθηκαν την Αλεξάνδρεια και προσκύνησαν τη Σωρό ή έστω την νομιζόμενη Σωρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οκ. Θα επαναλάβω, μέχρι εδώ καλά. Οι ιστορικοί επανέλαβαν τους ισχυρισμούς των αυτοκρατόρων. Ή έστω λοιπόν είχαν ιδία να γνώσει την νομιζόμενη Σωρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είχαν κάθε λόγο να υποστηρίξουν, διότι εκεί πήγαν. Είχαν κάθε λόγο να υποστηρίξουν ότι προσκύνησαν τον κατά το Μεγάλο Ναπολέοντα. Αυτό το έγραψε όταν ήταν εξόριστος στο νησί της Αγίας Ελένης, μεγαλύτερο στρατιλάτη όλων των εποχών. Φυσικά, γιατί ήταν αίτητος. Πάμε λίγο παρακάτω τώρα, δώστε μου λίγο χρόνο αγαπητέ μου. 50 έτη μετά από τη στιγμή που πήγε ο Καρακάλας εκεί τελευταίος, περίπου το 350 μετά Χριστόν, έγινε τεράστιος σεισμός και ο ναός του Διός, μέσα στον οποίο βρισκόταν η Σωρός που προσκύνησαν αυτοί οι αυτοκράτορες, έπεσε και πήρε μαζί του στο βυθό της, γιατί ήταν στην άκρη-άκρη στη θάλασσα δίπλα, πήρε μαζί του στο βυθό ότι υπήρχε. Με τις επιχωματώσεις εκεί μετά, εκεί χτίστηκε στο ίδιο ακριβώς σημείο η εκκλησία του Αγίου Μάρκου. Αυτή την εκκλησία, οι μουσουλμάνοι όταν κατέλαβαν την Αλεξάνδρεια, την μετονόμασαν σε τζαμί του Δικέρατου ή αλλιώς Αμπινταήλ. Έτσι ονομάζεται μέχρι και σήμερα. Το τζαμί του Δικέρατου, και Δικέρατο ονομάζαν μόνο τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Και ακολούθησαν την τοπική παράδοση και όπως ξέρετε τότε δεν υπήρχε σημείο της γης. Ανήλιον γάρ, λέει ο Αριανός, είναι μόνο εκείνο το οποίο δεν επάτησε ο Αλέξανδρος. Ακριβώς. Τον οποίο, ακριβώς. Το οποίο να μην επέρεται, να μην κουμπάζει ότι φιλοξενούσε στο χώμα του τη Σωρό αυτού που εθεωρείται ενανθρωπισμένος Θεός. Επομένως όλα αυτά, αγαπητέ μου φίλε, είναι η άποψή μου. Σέβομαι όλες τις άλλες απόψεις. Όχι, εγώ δεν είναι προσωπική μου άποψη αυτά που είπα. Είναι εικασίες, αλλά δεν συνιστούν γεγονότα. Ναι, λοιπόν, απλά σας είπα, αγαπητέ μου είπα, δεν είναι δική μου άποψη, λέω ότι δεν είναι ιστορική. Σύμφωνοι. Δες τώρα εδώ μια άποψη του Αμβρόσιου Σκυλίτση, συνεργάτη του ρωσικού προξενείου στην Αλεξάνδρεια, το 1850. Είπε ότι κατέβηκε τα υπόγεια του τζαμιού αυτού και δήλωσε ότι είδε εκεί τη Σωρό του Μεγίστου. Υπέβαλε μάλιστα και έκθεση στο ρωσικό προξενείο και στον εκεί πατριάρχη μας. Έκτοτε δεν έχουμε καμία μαρτυρία και κανείς δεν έκανε απολύτως τίποτα για αυτό το θέμα. Εντάξτε, τώρα είδε τη Σωρό του Μεγίστου, τι σημαίνει. Είδε μια Σωρό που, που νόμιζε ότι είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είδε ταυτότητα επάνω. Όχι. Και έγραφε αυτή η Σωρό ανήκει στο Μεγάλο Αλεξάνδρου. Αλλά είδε αυτή που θεωρούσαν Σωρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτή που νομίζουν ότι ήταν ο Σωρό του και προσκύνησαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Δεν τα θεωρώ ως ιστορικά δεδομένα. Είναι καταθέσεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν κάθε λόγο. Σέβομαι και την άποψη της κυρίας Σουβλατζή, αλλά εφόσον δεν υπάρχει κατάληξη, δεν μπορώ να δεχθώ τίποτα ως δεδομένο. Ούτε υποστηρίζω κάτι το αντίθετο. Αλλά ξέρω, αυτό είναι δεδομένο, δεν το αρνείται κανείς, ποια ήταν η τελευταία εκφρασμένη επιθυμία. Ναι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έγινε και η πραγματικότητα. Όχι, θα το δείξει το μέλλον. Βέβαια. Τώρα εγώ να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Γιατί κανείς, ειδικά ο Παυσανίας ο Περιηγητής, ο Παυσανίας ο Περιηγητής κατέγραψε και το πιο μικρό μνημείο που γνώριζε ο κόσμος στην Ελλάδα τότε. Δεν λέει λέξη για τον τύμβο αυτόν τον τρόμερο στην Αμφίπολη. Με εύλογη η απορία. Ναι, ακούστε. Γιατί δεν λέει λέξη. Πολύ σημαντική απορία. Θέλετε την άποψή μου, όχι για το ειδικότερο θέμα, αλλά για τον Παυσανία. Και όχι μόνο ο Παυσανίας. Κανείς, κύριε Μπαρμπή, δεν αναφέρει πουθενά σε κανένα αρχαίο έγγραφο δεν αναφέρεται αυτό ο τάφος. Ένα τόσο τεράστιο μνημείο. Αυτό το μνημείο πραγματικά είναι απορία άξιων πώς δεν αναφέρεται. Θεωρείται ο λιγότερον αξιόπιστος εξ όλων των αρχαίων ιστορικών. Ο Παυσανίας όμως είναι η χαρά των αρχαιολόγων. Βοήθησε να βρεθούν τόσοι και τόσοι λαοί. Έδινε επακριβώς τα σημεία που ήταν. Η γνώμη των σημερινών επιστημόνων ανά την γη, όταν κάνουν αξιολόγηση και σύγκριση. Γιατί βέβαια άλλη αξία έχουν αυτά που είπε ο τάδε ιστορικός
και άλλοι που τον κατατάσσουν μεταξύ των ολιγότερων αξιοπίστων. Όμως έδωσε όλα τα γεωγραφικά σημεία στα οποία υπήρχαν μνημεία. Και πάνω σε αυτά στηρίχθηκαν οι αρχαιολόγοι και βρήκαν ό,τι βρήκαν. Στην αντίληψη του. Ορίστε. Μπορεί να μην υπέπεσε στην αντίληψη. Ένα τέτοιο μνημείο. Ναι, αλλά κοιτάξτε. Και άντε αυτός. Κανένας άλλος να μην το καταγράψει. Δεν είναι περίεργο. Ακούστε. Μνημείο ξέρουμε ότι είναι εδώ και μερικές δεκαετίες. Προηγουμένως θεωρείται ως ένας από τους πολλούς λόφους της περιοχής. Αν δεν είχαν γίνει ανασκαφικές εργασίες, ποιος ήξερε ότι εκεί θα υπήρχε. Σίγουρα. Σωστό. Αλλά στην αρχαιότητα. Ακόμη και σήμερα άκουσα. Ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει βεβαιότης ότι ήταν τάφος. Όλα τα στοιχεία, ακόμα και απόψε, αυτό μετέβηδαν. Όλα τα στοιχεία, έτσι λέει η τηλεοψία, υποστηρίζουν ότι πρόκειται πράγματι περί τάφου. Δηλαδή ακόμα και τώρα που βρήκαν ένα σωρό πράγματα, προθαλάμους και αγάλματα κλπ. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και τώρα δεν είναι βέβαιοι. Βλέπετε, είναι μια επιστήμη εξαιρετικά περίεργη, βέβαια. Γι' αυτό αξιοσέβαστη. Βέβαια. Βέβαια. Είναι περίεργο που κανένας ιστορικός στην αρχαιότητα ένα τόσο περικαλές και τεράστιο μνημείο είναι τέσσερις φορές. Τώρα, δεν το αναφέρει, είναι τέσσερις φορές ως ο Παρθενώνας. Τώρα το ξέρουμε ότι είναι μνημείο. Όχι τώρα, πριν εδώ και μερικές δεκαετίες. Ναι, στην αρχαιότητα όταν, όμως δεν το ξέραν. Όταν άρχισε ο Λαζαρίδης, διότι ναι. Προηγουμένως είχε τη μορφή ενός λόφου. Ναι, αγαπητέ μου, σήμερα το ξέρουμε εμείς έτσι. Στην αρχαιότητα όμως. Μη μας παρασύρει η σημερινή εικόνα με εκείνη όχι, που υπήρχε πριν από 60-70 χρόνια. Εγώ λέω για την αρχαιότητα, γιατί κανένας αρχαίος ιστορικός δεν το αναφέρει. Αυτό είναι η περιέργεια που με, που με μπήκε με μεγάλη απορία έχω για αυτό το πράγμα. Και αφού είναι εφήπολη και ακμή στα ρωμαϊκά χρόνια. Πολλά πράγματα βέβαια χρειάστηκε καιρός. Αλλά μπορεί να έγινε λόγω χάρη. Να σας αναφέρω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Ξέρετε πως έγιναν τα οχυρά της γραμμής μεταξά. Ούτε οι ίδιοι οι εργάτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται δεν γνώριζαν που έσκαβαν. Και τον ελβετό μηχανικό τον καθάρισε το τέλος ο μεταξάς. Να μας το πω έτσι κιόλας για να μην νομίζω ότι δεν ξέρω. Γνώση, για να δείτε ότι πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν εγκρυπτό και παραπίστο και να μην γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι που τα κατασκεύασαν που ακριβώς έγιναν. Δεν διαφωνώ. Σωστά. Και δεν μου λες, θα βάζεις τέτοιες καριάτιδες εσύ και τέτοιες φύγεις για να το παραχώσεις. Υπήρχε λόγος να βάλεις τέτοια γάλματα και να το παραχώσεις. Όχι βέβαια. Αυτά είναι ερωτηματικά. Μπράβο. Να μου επιτρέψετε για μένα να είναι αυτή τη στιγμή ακόμα ερωτηματικά. Βέβαια. Έχεις κάτι τελευταίο να το ρωτήσεις. Ξέρετε, έτσι έχω μάθει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Στα βιβλία μου, τα πάρα πολλά, τα οποία δεν αμφισβητήθηκαν, εξού και οι απειλές εναντίον μου, συνηθίζω να μην υιοθετώ ποτέ τίποτα εάν προηγουμένως δεν το έχω διασταυρώσει από τρεις τουλάχιστον σοβαρές πηγές. Το έχω ως αρχήν ζωής. Καλός ή κακός δεν έχει σημασία. Αν δεν υπάρχουν όμως τρεις, τι κάνεις? Α, τότε δεν το υιοθετώ. Είναι δεν το υιοθετώ. Είναι, λέω ότι αναλογείται, αλλά την υπογραφή μου δεν τη θέτω κάτι που δεν το έχω διασταυρώσει. Είναι μία αρχή μου. Και καλά κάνεις, δεν σου λέει κανένας όχι. Αυτό είναι δική και μου. Πολύ καλά κάνεις. Και εγώ όταν υπάρχει δυνατότητα έτσι κάνω. Βλέπετε λοιπόν ότι στην ουσία συμφωνούμε. Δεν διαφωνήσαμε σε τίποτα ως εδώ. Όχι. Το όνομα του Θεού. Καταρχήν υπεράνω όλων. Πιο Ελλάδα και από την Ελλάδα η Μακεδονία μας. Βέβαια, εννοείται. Ξέρετε πόσο με συγκίνησαν και τα λόγια αλλά και η επιστολή του Παναγιωτάτου. Φαντάζομαι. Γιατί κάθε Κυριακή από τον Άμμονα δίνει αγώνα και μπράβο του. Μπράβο του, δεν λέει κανένας. Μπράβο του για ένα κομμάτι που δεν διέφερε σε τίποτα. Απλώς οι Μακεδόνες, το Μακεδόν έθνος των Ελλήνων συνέπεσε να ασχολούνται περισσότερο διότι φρουρούσαν τα σύνορα με τον πόλεμο και λιγότερο με το πνεύμα. Αυτό δεν αποτελεί στοιχείο διαφοράς. Όχι. Ή επειδή ο Δημοσθένης τώρα είχε τους προσωπικούς του λόγους να εκφωνεί τους αντιφιλιππικούς λόγους
στο κάτω τη Δημοσθένη. Καλά, ο Δημοσθένης ήταν ένας ο οποίος παρέσυρε όλη την Αθήνα εναντίον του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ήδη στην πάθανε. Ο Αλεξάνδρος και οι λοιποί Έλληνες. Είναι τα αγαθά της δημοκρατίας αυτά. Είναι τα αγαθά της δημοκρατίας αυτά. Ναι. Υπήρχε όμως και η φιλομακεδονική παράταξη. Αυτή την οποία απολαύσαμε εν Ελλάδη μετά το 1974, μεταξύ των ετών, αγαπητέ μου φίλε, έχω μάθει να μην κρύβομαι πίσω από το δάκτυλό μου, 24 και 35. Ξέρετε πόσα κινήματα γίναν τότε? 36. Μόνο ο Βενιζέλος έκανε 3. 36 κινήματα. Μόνο ο Βενιζέλος κατέλαβε την κινήματα. Κινήματα, αλλά είχαμε ένα δημόσιο χρέος, το οποίο από το 1974 και μετά περίπου μας είχε οδηγήσει στα πρόθυρα της πτωχεύσεως. Και επειδή πάνω από το κεφάλι μου στη βιβλιοθήκη έχω δύο εικονίσματα της Ελληνίδος Παρθένου Μαρίας, με αξίωσε ο Θεός, ύστερα από πενταετή έρευνα και με τις ευλογίες του αημνήστου Χριστοδούλου, να αποδείξω την ελληνικότητα της Παρθένου Μαρίας. Ανοίγεις πολλά τρομερά θέματα και θα σε ξανακάνεις. Το κάνεις για να κάνουμε και άλλες εκπομπές. Δεν χρειάζεται, εγώ δεν σε έχω εδώ. Συχνά θα σε παίρνω τηλεφωνικός. Μην ανησυχείς, γιατί σε αγαπώ πολύ και ξέρω τι θησαυρός είσαι. Εγώ και κύριε Παπασίση, είμαι στη διάθεση. Ξέρω τι θησαυρός είσαι. Ξέρετε, ενόχλησε πολλούς η απόδειξη ότι η Παναγία μας, δηλαδή από την ανθρώπινη πλευρά και ο Χριστός, ήταν Έλληνες. Δεν ξέρω γιατί ενοχλήθηκαν. Μα όλοι οι μεγάλοι στην ιστορία ήσαν Έλληνες. Βέβαια. Κοίταξε να δεις. Μέχρι τα 100 χρόνια. Γιατί αποτελούσε εξαίρεση ο Ιάσον ή η Ίσον κατά τη δωρική διάλεκτο. Θα το κάνουμε εκπομπή αυτό, μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, επειδή ο Θεός θα σου δώσει σίγουρα 100 χρόνια, θα σε έχω άλλα 16 χρόνια, πρόσεξε. Εντάξει. Είμαι στη διάθεση. Φαντάσου πώς θα το πούμε. Πιο πολλά δεν σου λέω. Σας. Πρέπει όμως να κλείσω, γιατί ακολουθεί άλλη εκπομπή. Σε ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Μπαρμπή, γιατί πρέπει να ακούγονται φωνές αντίστοιχες μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε σκύψει το κεφάλι, κύριε Παπαζήση. Ναι. Έχουμε σκύψει το κεφάλι. Δεν πηγαίνει στους Έλληνες αυτό το πράγμα. Μπράβο, δεν αρμόζει. Για λίγο η κυρία Ρετσινά να σου πει κάτι για να κλείσουμε κιόλας. Εντάξει. Κύριε Μπαρμπή, θα ήθελα κι εγώ να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και επίσης για το όνομα, πραγματικά η λέξη Μακεδνός, που σημαίνει, είναι από τη λέξη μήκος, είναι ελληνικότατη λέξη, και το γειτονικό κράτος έχει αυτή τη στιγμή ένα όνομα το οποίο είναι ελληνικότατο. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ως μπούμεραγκ για τους ίδιους. Ένα το κρατούμενο. Δεν μπορεί να σχοληθεί κανείς τα σοβαρά μαζί τους. Δεύτερο, όχι, κάτι άλλο θα ήθελα να πω, κάτι για το Μέγα Αλέξανδρο. Αν μου επιτρέπετε λίγο. Όχι, όχι, αυτό ήταν μια απλή παρατήρηση, δεν είναι κάτι. Διάφορα κράτη να τους αναγνωρίσουν. Ναι. Με το κλοπημαίο όνομα Μακεδονία. Εντάξει, είναι μια ελληνική λέξη. Είναι ελληνικότατη λέξη. Άνθρωποι. Τώρα, κάτι άλλο θα ήθελα να προσθέσω, ότι όταν ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε την Ανατολή, πραγματικά μεταλαμπάδευσε τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα. Γι' αυτό και τα Ευαγγέλια είναι γραμμένα ακριβώς στην ελληνική γλώσσα, λόγω της ελληνιστικής σκηνής που επικράτησε την εποχή εκείνη, στα ελληνιστικά χρόνια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μεγάλο επιτευχμά, γιατί η χριστιανική θρησκεία μας είναι γραμμένη ακριβώς τα Ευαγγέλια στην ελληνική γλώσσα. Δεν, αν δεν είχε οργώσει το χωράφι ο Μέγας Αλέξανδρος, δεν θα είχε που να σπείρει ο Χριστός. Σωστό. Να το πω και έτσι πιο απλά και να τηλεόραμε. Είναι γραμμένα πραγματικά στην ελληνική γλώσσα. Στο δίδυμο έργο μου Ελληνισμός Χριστιανισμός προσπάθησα να καταδείξω ότι η νέα θρησκεία του Χριστού μας ήταν συνέχεια και επέκταση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, και καταθέτω σωρία αποδείξεων. Όποιοι ενοχλούνται, ας ενοχλούνται. Θα το κάνουμε εκπομπή. Δεν τα αφήνω εγώ αυτά έτσι. Δεν τα χαρίζω εγώ αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ. Να σε έχει ο Θεός καιρό. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, θα πρέπει να κλείσουμε. Να είστε κι εσείς όλοι καλά. Επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και καλό σας βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.